τα συλληπιτήριά μου στην οικογένειά του. Ένα μεγάλο κεφάλαιο της ελληνικής μουσικής και της ελληνικής ιστορίας. Μας άφησε αυτούς τους θησαυρούς. Πραγματικά, και θα θυμάμαι και τραγουδάω πάντα με συγκίνηση το ποιος στη ζωή μου, ποιος στη κυνηγά, σε ποιήση Μάνου Νεφερίου. Ένα-δύο στο μεγάλο Μίκο Θεοδωράκη. Είχατε την ευκαιρία να τον συναντήσετε από κοντά? Αρκετές φορές. Πείτε μας κάποιες προσωπικές στιγμές που έτσι σας έχουν μείνει χαραγμένες. Και τη τιμή με τους συνήθεις ύποπτους στο ξεκίνημά μας, σε μια μεγάλη συναυλία, είχαμε τραγουδήσει τον ήλιο και τον χρόνο. Οπότε θα θυμάμαι πάντα τη στοργική του φιγούρα. Στοργική φιγούρα, λέτε, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο οποίος ήταν πολύ κοντά και στους νέους ανθρώπους. Ναι, πάντα. Οι συμβουλές που έδινε σε εσάς τους νέους καλλιτέχνες που ξεκινούσατε, που τραγουδούσατε τα τραγούδια του, ποιες ήταν? Κοιτάξτε, μόνο και μόνο οι συνθέσεις του ήταν συμβουλές, δεν χρειαζόταν να μιλήσει. Και η ηρεμία του. Η διεύθυνσή του στην ορχήστρα, όλα αυτά μας μένουν παρακαταθήκη και κληρονομιά για σήμερα και για το αύριο και για τους νέους καλλιτέχνες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Θεέ.